Την κάθε μέρα την ζω σαν όνειρο. Μείνετε μαζί μας να ονειρευτούμε μαζί. Elegant Dreams. Ντύσανε τα κορίτσια μου. Έτσι, γιατί χωρίς κόκκινο δεν θέλει τέτοιες μέρες. Θέλουμε και το κοκκινάκι μας. Καλέ, κάποιος έρχεται. Κάποιος έρχεται. Καλέ, Άγιε Βασίλη! Καλώς όρισε! Καλέ, από τώρα, ε! Ναι. Δεν έχουμε φέρει ακόμα το δέντρο, αλλά μπορούμε να τα βάλουμε κάπου. Τι είναι αυτά, πανταζόνας! Καλέ, ο Χρήστος μας τα έστειλε! Χρήστο μας, στη Βιτανίδου 23, εννοείται τα φιλιά μας, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ένα χειροκρότημα, γιατί μας φροντίζουν, έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή να μας φέρουν δώρα. Ευχαριστούμε, Άγιε Βασίλη, ειλικρινά δηλαδή, θα μας ξανάρθεις. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλα δώρα. Συντονιστείτε στο Instagram μου, να είσαστε τυχεροί, να δώσουμε πόσα δώρα έχουμε. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 δωράκια. 10 δωράκια. Μπείτε στο Instagram μου. Εγώ θα δώσω στους τηλεθεατές, στις τηλεθεάτριες. Μας ψάχνουν κιόλας. Να δείξουμε ένα. Θα δείξουμε ένα. Ο Πανταζόνας μας προσέχει όλους. Να τα αφήσουμε εδώ. Άγιε Βασίλη, κάτσε εδώ να μου πέφτουν κιόλας. Βοήθησέ με. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Ωραίο. Λοιπόν, για να πολύ δείτε. Ωραίο. Βλέπετε εδώ, έτσι. Τελευταία έχουμε και τα ρουχαλάκια μας αυτά. Εντυπωσιακές θα είσαστε. Μπείτε μέσα, ακολουθήστε στα social media, ακολουθήστε τον Πανταζόνα, που έχει ιδιαίτερα και σε αντρικά και σε γυναικεία. Να τα λέμε και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγιε Βασίλη μου. Σε περιμένουμε να μας φέρεις κι άλλα. Δεν μας φτάνουν αυτά. Εμείς θέλουμε όλο τον κόσμο. Okay. Έτσι. Λοιπόν, οπότε τα λέμε μετά, να συνεχίσω εδώ με τα κορίτσια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε εδώ να συνεχίσουμε με τα κοριτσάκια μου, τα οποία... Με τα οποία θα σχολιάσουμε, θα σχολιάσουμε το πρόσωπο του Instagram και θα μιλήσουμε για την... Πάρις Χίλτον. Όλα όσα έγιναν. Ωραία. Ναι, εμείς τα έχουμε κάνει όλα βέβαια στο στούντιο. Να ξέρετε, ναι, τι να κάνουμε. Ωραία. Ιδιαίτερη προσωπικότητα, δεν είναι? Ναι, και έχει περάσει τώρα ένας μήνας και που έχει παντρευτεί. Παιδιά, παντρεύτηκε. Καλό παντρεύτηκε. Δείτε, εδώ με τον ηφικό. Τριήμερο πάρτι, από ό,τι λέει. Εγώ ξέρω και πριν βένεσαι. Τι μου λες τώρα. Αυτά εδώ είναι μεγαλεία. Με τους παράνυφους, σε έξοδο. Κοίταξε, βρήκε το άλλο της μισό και καλά το έκανε. Μπράβο. Παιδιά, εννοείται. Εννοείται. Α. Όταν βρεις το άλλο σου μισό, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προχωράς. Δείτε ένα ωραίο νηφικό με ουρά, το είδατε. Ή φανταστικό, φανταστικό. Εδώ είναι με τον άντρα της. Ταιριάζουν πολύ. Ταιριαστό ζευγάρι, ωραίο ζευγάρι. Εμένα μου άρεσε πάντα η Paris Hilton και ήταν και δραστήρια. Να, δείτε την ουρά. Τέλειο. Εσείς την νηφικό θέλετε, κορίτσια.
Θα αποκαλύψουμε από τώρα στους γαμπρούς. Έκπληξη. Έκπληξη, έκπληξη. Αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις δυναμικές γυναίκες που έχουν ταράξει τη showbiz και με την παρουσία της και έκανε αρκετά πράγματα και επαγγελματικά πετυχημένη. Βασικά, αυτή η κοπέλα ήταν σαν να γεννήθηκε και τα έχει άλλο μπροστά της. Ναι, μα ήταν και η κόρη ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Τώρα τα ξενοδοχεία Hilton είναι γνωστά παγκοσμίως, έτσι. Δεν είναι και καμιά τυχαία. Και έχει έρθει και στην Ελλάδα. Φυσικά. Και από ό,τι λέει, της αρέσει κιόλας. Είναι δυνατόν να μην της αρέσει η Ελλάδα, λίμω. Σε να μην πεις σε ποιον δεν αρέσει, έτσι. Ναι. Έτσι ναι. Και δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τη βλέπω τώρα σαν να έχει ηρεμήσει λίγο, σαν... γιατί ήταν πολύ εξαλωνιάτο, όχι ότι μεγάλωσε τώρα γυναίκα, απλά θέλω να σου πω ότι όταν ήταν πιο μικρή, ναι, ήταν πολύ... Έχει πιο σοβαρευτεί. Ναι, έχει λίγο σοβαρευτεί. Και εμένα μου αρέσει. Νομίζω ότι ο τέριασμα, ναι, ίσως τη συμπλήρωσε κάποια κενά τη. Και της έβαλε και άλλους στόχους. Α, μπράβο. Μπορεί εγώ να αυτό τη πιστεύω. Δούμε τώρα, μετά από καιρό, να είναι και έγκυος, να μας κάνει κάνα κουτσούβολο. Κάνα παιδάκι. Οπότε ηρεμεί σιγά σιγά. Οπότε ακυρώνεται. Ναι. Μπαίνει σε άλλο μου τώρα η γυναίκα. Ακριβώς, όταν αρχίσεις βρίσκεις το όλο σου μισό αυτό, και σιγά σιγά σοβαρεύεις, σκέφτεσαι την οικογένεια, τα παιδιά, αλλάζει όλο σου το, όλη σου η φιλοσοφία. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό εμείς δεν θα βρούμε ποτέ το άλλο μας μισό. Εμείς θα μείνουμε έτσι. Θα συζουνίσουμε, θα είμαστε έξαλα. Μια ζωή, έξαλα νιάτα. Έξαλα νιάτα, μια ζωή, έτσι. Λοιπόν, κορίτσια μου, μένετε εδώ και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και άλλο μας κορίτσια από την εκπομπή που μας έχει ετοιμάσει. Και τι δεν μας έχει ετοιμάσει, δηλαδή. Να τα δούμε ωραία όλα πράγματα. Σήμερα. Όλα σήμερα. Και τέριασε και με τα ρούχα το έχει πασί. Υποδεχόμαστε την Αλεξάνδρα Ανδρέου! Καλησπέρα, Άρια! Πω, πω! Τι κάνεις? Καλά! Λαμπρότατη! Και πάλι σήμερα κοντά! Ευχαριστώ! Και σε θέλουμε κοντά μας, ναι, γιατί θέλουμε τις προτάσεις σου! Σήμερα έχουμε μία διαφορετική βραδιά, για σήμερα έχουμε ετοιμάσει. Μέχρι τώρα σας έχω συνηθίσει με τα φάσεων των γυναικείων, αλλά σήμερα έχουμε δώσει λιγάκι προσοχή και στα αγόρια, οπότε έχουμε fashion time αντρών. Έτσι, σας προσέχουμε τηλεθεατές! Και επίσης, τα ντυσίματα που θα έχω επιλέξει εγώ, οι επιλογές είναι δικές μου, είναι του κυρίου, τα ρούχα είναι του κυρίου Πανταζώνα Stores, Σιβιτανίδου 3, Χρήστος Πανταζώνας. Οπότε... Έτσι! Οτιδήποτε σας αρέσει, είναι και πολύ κοντά, Καλλιθέα, Σιβιτανίδου 23, Πανταζώνας τώρα. Σωστά, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι επιλέγουμε μόνο για γυναίκες να σας δείχνουμε, βέρα, επιλέγουμε και για άντρες. Επειδή έχουμε γιορτινές μέρες, σκέφτηκα ότι να έχουμε κάποιες ενδυμασίες για τα αγόρια, κάποιες ιδέες πώς μπορούν να δυθούν, σωστά, αν θέλουν να βγουν σε κλαμπάκι, οπουδήποτε πάνε ή ακόμα και σε πάρτι. Και σε απλό περίπατο, καλά. Και σε απλό περίπατο, γιατί ξεκινάμε με τον Αχιλλέα και με ένα απλό περίπατο που είπαμε. Που ακόμα πριν ξεκινήσει δηλαδή να πηγαίνει, να πάει στη βραδιά του, για την... Πολύ ωραίος. Έχουμε τη φορμίτσα. Ο Αχιλλέας μας κάνει ακόμα μία βολτούλα. Για να φαίνεται καλά. Και λίγο... Έχει και σχέδιο έχει μία στο λεπτομέρεια, πλάι. Βλέπετε, ναι, κορίτσια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μας κάνει άλλη μία βολτούλα ο Αχιλλέας. Α, και με ύφος! Και βέβαια, ο Αχιλλάκος μας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και περνάμε στο επόμενο παιδί. Έχουμε κοντά μας και τον Αριστοτέλη. Είναι τα παιδιά μου που συνεργάζομαι εδώ και χρόνια μαζί τους σε διάφορα fashion show. Ωραία. Εδώ έχουμε casual, λίγο πιο απογευματινό. Δυσηματάκι, νεανικό, με πολύ ωραίο αυτό το print animal, περισσότερο φιδιού.
Ωραία. Αυτό πας για καφέ, κυκλοφορείς την κοπέλα σου, την παρέα σου. Έτσι. Οπότε τον ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης έχουμε κοντά μας σήμερα και το γνωστό μοντέλο, international κιόλας, γιατί τον έχουμε δει και στις πασαρέλες του εξωτερικού, μοντέλο και ηθοποιό Τζόρτζιο Καρατζά. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες και μαζί. Πολύ ταλεντούχο παιδί και πολύ αφοσιωμένο και, πολύ και στη μόδα. Yeah. Και ακόμα πολύ αφοσιωμένος και στα θεατρικά του. Ωραία, και η ηθοποιός, βέβαια, θα σας πει ο ίδιος πιο μετά την ιστορία του. Εννοείται! Πολύ ευχαριστώ. Έχω επιλέξει έτσι ένα δύσιμο, casual και λίγο μπρος πιο... elegant, πιο elegant, ναι, για λίγο πιο μπρος απογευματινή βραδινή εμφάνιση. Ωραία πρόταση, τηλεθεατές, να βλέπετε στις σειράτες. Το styling είναι δικό μου. Ωραίο, ωραίο styling. Και όπως είπα, τα ρούχα από τα Zona Stores, η Βιτανίδου 23, για νεανικές προτάσεις, ωραίες ενδυμασίες. Ευχαριστούμε πολύ τον Τζόρτζιο. Τα έκανε τα έντυση στα γόρια μας. Ναι. Τώρα αλλάζουν κιόλας, μας έρχονται με καινούρια. Ναι, θα έρθουν με τα καινούρια. Είναι αυτό, όταν αγαπάς τόσο πολύ την δουλειά σου, βάζεις τη ψυχή σου και έτσι βγαίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ωραίο. Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα μου. Οπότε, έτσι, πώς το λένε, έχουμε κάνει την προηγούμενη φορά που είχαμε πει για τα γυναικεία που φοράμε για τα Χριστούγεννα και έχουμε γίνει λάμπερες και εσύ με τα κόκκινα είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Λόγω των γιορτών και όλα. Εννοείται, δεν πρέπει. Εδώ άλλαξαμε και το μαλλί, δεν το βλέπεις, δεν μου πες κάτι. Είσαι πάρα πολύ όμορφη έτσι. Πολύ άλλο πιο στυλ. Διαφορετική. Άλλο στυλ, πραγματικά. Και δεν τα έχω κουρέψει, για να ξέρετε. Και πώς το λένε, και να το ξαναεπαναλαμβάνει. Σου πηγαίνει πάρα πολύ. Σε αλλάζει τελείως. Σε πηγαίνει λίγο προς τη Μερλίν. Να το πω και έτσι. Ναι, το στυλάκι αυτό, ναι. Όλοι ναι, αυτό ναι, μου είπανε. Ναι, ναι. Και αυτό. Το κόκκινο που φοράς και το μαλάκι και το στυλάκι σου. Μπράβο, μπράβο. Αλλάξαμε τελώς. Τι τραβάμε! Έτσι, για να είμαστε λαμπερές τώρα στις εορτές, γιατί όλοι θέλετε, και οι άντρες και οι γυναίκες, να είσαστε λαμπεροί, να παίρνετε τις ιδέες σας και να ξέρετε από τις ιδέες φτιάχνουν μετά και οι ίδιοι το στυλ τους. Γι' αυτό και εγώ επικρατώ ακόμα το γυαλιστερό που είναι φέτος της μόντας, το μεταλλιζέ γυαλιστερό. Και ακόμα συνεχίζουμε με τα αγόρια μας, νομίζω. Έτοιμο το μοντέλο μας, έτοιμος. Ο Αχιλλέας. Ωραία. Πάμε λίγο πιο απογευματινό στυλάκι μπρος το... Πολύ ωραία ο Αχιλλάκος. Πολύ ωραίο. Να δείξουμε λιγάκι και το t-shirt από μέσα. Ναι. Πολύ ναι. Toy boy. Το ναι, είδες ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Toy boy επίσης. Πολύ τα αγόρια μου φοράτε toy boy. Όλοι, όλοι, όλοι. Είχε έρθει τις προάλλες, πότε ήταν, σε ένα φάσιμο πανταζόνας. Και ήταν όλη η ομάδα toy boy, τέλος. Ναι, είναι το τελευταίο ναι. Trendy του πανταζόνα που έχει φέρει. Τα ρούχα του εννοείται είναι πάντα προσεγμένα και τα φέρνει και από την Ιταλία. Ιταλι styling, οπότε... Μας αρέσει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Αχιλλέα. Και έχουμε ξανά τον Αριστοτέλη. Με ένα πολύ επίσης ωραίο ντυσιματάκι. Ηλεκάκι. Αυτό έχει και μια λεπτομέρεια στο... Έχει μια λεπτομέρεια και επίσης όχι μόνο. Και τα παντελόνια είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Φέτος στη μόδα και βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπετε ότι ακόμα και τα αγόρια φοράνε και την αλυσιντούλα, έτσι έχει ένα κόσμημα και επίσης μου αρέσουν φέτος τα αγόρια που θα δείτε στο επόμενο, που έχουν λίγο, είναι πολύ πιο κοντά τα παντελόνια και πάρα πολύ σικάτα.
Ωραία, μια χαρούλα. Ευχαριστούμε τον Αριστοτέλη. Και έχουμε ξανά το μοντέλο μας. Το Γιώργο. Το Γιώργο. Με ένα σακάκι που το έχω επιλέξει σε αυτό το χρώμα, το λαδί, που είναι ιδιαίτερο και το στυλάκι του σακάκι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το παντελόνι που σας έλεγα, εγώ τα λατρεύω αυτά τα παντελόνια στον άντρα και ακόμα που φαίνεται λιγάκι το πόδι του. Πολύ ωραίο. Επίσης φοράει το μπλουζάκι το από μέσα, το boy. Λίγο πιο λαμπερό για πιο βραδινή εμφάνιση. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα μπλουζάκια τα Tomboy. Αυτά τώρα, οι τηλεθεατές, είναι μεστράς. Είναι μεστράς και είναι και πολύ σικάτα και όχι μόνο έτσι όπως έρχονται στα σημερινά παιδιά που είναι όλοι γυμνασμένοι. Ναι. Είναι τέλεια. Μοντέρνο κολλητό, τι. Όμορφα, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργο. Πού θα κυκλοφορήσουμε μετά, να σου πω. Τι θα φέρεις πανέμορφος, μετά θα πάμε να βγούμε. Βλέπετε τι όμορφα αγόρια που έχω, τι έκπληξη σας έχω κάνει κορίτσια σήμερα. Έτσι να έχουμε λίγο, εφόσον περάσαμε την πανδημία, λίγο να ανανεωθούμε κι εμείς οι γυναίκες και τα κορίτσια βλέποντας. Και το ανδρικό κοινό που μας κοιτάζει αυτή Βέβαια, τη στιγμή. Και εμάς που είμαστε, πώς το λένε εσείς, Σαμερλίν. Λοιπόν, και θα περιμένουμε μετά να μας αλλάξεις κι εσύ. Γιατί... Ναι, θα σας αλλάξω κι εγώ, βέβαια με τα επίσημα ντυσίματα των αγοριών. Που... Αυτά είναι τώρα, μας έρχονται. Ναι, ναι, σε λιγάκι θα μας έρχονται. Οπότε, ναι, θα σε κάνουμε τα μαγικά μας για να μας αλλάξει η Αλεξάνδρα μας. Με το 1, με το 2, με το 3. Να είμαστε πάλι! Πόσα θες να μας τρελάνεις εντυπωσιακότατη! Ευχαριστώ, αγάπη μου. Αστραφτερή. Ναι, αφού έχουμε τις γιορτινές μέρες, οπότε πρέπει να είμαστε και λαμπερές οι γυναίκες. Ναι. Και έχεις την κατάλληλη πρόταση. Είναι μια πρόταση για τη βραδινή. Όποιος δεν θέλει να φοράει το κόκκινο, έτσι, το σωμόν, το απαλό, το όμορφο, γυαλιστερό, γκλίτερ, μια λαμπερή κυρία θα μπορεί να έχει ή δεσποινής, να έχει αυτή την πρόταση. Και βέβαια, ακόμα, συνεχίζουμε να έχουμε και τα επίσημα ρούχα των ανδρών. Έτσι. Έχουμε και τα κουστούμια, δηλαδή κάποιο παιδί που είναι καλεσμένο κάπου επίσημα και πρέπει να φορέσει ένα κουστούμι. Ναι. Έχουμε τον Αχιλλέα μας εδώ, με μια ωραία πρόταση. Καρό αυτή τη φορά, σε μπορντό, με κραβάτα. Αχ, δες εδώ, ταιριάζουν τα χρώματά μας. Βέβαια. Έτσι, μια γυναίκα μπορεί να είναι με τα κόκκινα και το αγόρι να έχει το μπορντό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραιότατο. Είναι μια πρόταση. Για εσάς, τηλεθεατές, τώρα που θέλετε να εντυπωσιάσετε. Όπου θα πάτε, είτε καλεσμένοι, είτε σε έξοδο. Για τα Χριστούγεννα, βέβαια, την βραδιά των Χριστουγέννων. Έχει ωραία κομμάτια πάντα ζώνα. Και έχει ωραία κομμάτια και πάντα είναι πολύ σε trendy. Δηλαδή, τελευταίο styling του, επειδή φέρνει ρούχα από την Ιταλία, οπότε λίγο έχουμε την influence, το ιταλικό. Σωστά. Και έχουμε κοντά μας επίσης ακόμα και επίσης έχουμε ακόμα και τον Αριστοτέλη με ένα πιο, να το πω έτσι, πιο soft και πιο σίγουρο. Νεανικό μεν, αλλά μπορεί ακόμα να το φορέσει και... Πολύ ωραία, όχι επίσημα. Και ένας κύριος, ο οποίος είναι σε πολύ... Μπουζούκια, κλά, πάνετε. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Και θα ήθελα επίσης να έρθει ξανά και ο Αχιλλέας κοντά μας. Έτσι, για να έχουμε και τις δύο προτάσεις μαζί. Αχιλλέακο μου, έλα κοντά μου λιγάκι. Ωραία.
Με την ωραία σου. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά μας. Συγγνώμη δηλαδή. Ευχαριστούμε. Μας φέρανε τις προτάσεις, δεν το συζητάμε. Και έχουμε επίσης και το τελευταίο. Την τελευταία ενδυμασία και την έκπληση. Έχουμε και τον Τζόρτζιο, το Καρατζά, με άλλο στυλ κοστούμι. Επίσης είναι και κοστούμι και είναι και casual. Α, ωραίο κι αυτό. Αχ, Χρήστο, τι κομμάτια. Το έχω επιλέξει ξανά επίσης το μπορντό, λόγω των Χριστουγέννων, για να μπορεί... Και ο άντρας να εντυπωσιάσει καλά. Ναι, γιατί να μην έχουμε χρώματα και στα ντυσίματα του άντρα. Όπως ξέρουμε, στο γυναικείο φέτος πάντα έχει τα έντονα χρώματα. Έχει μόδα τα fashion, λόγω, ίσως το σκεφτήκαν έτσι οι designers, λόγω των πανδημία που έχουμε... της πανδημίας που είχαμε περάσει και έτσι έχουμε πολύ έντονα χρώματα στα γυναικεία και έτσι εγώ σήμερα σας έχω φέρει λίγο χρώμα και στους άντρες. Τους ευχαριστούμε τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.